Πάμε λοιπόν στο ιστορικό πλαίσιο δημιουργίας του έργου που απόψε παρουσιάζεται εδώ. Με αφορμή τη δεύτερη διάλεξή μου για τους εν ζωή συνθέτες της ευρύτερης Τράκης, η οποία έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2013 στην Αλεξανδρούπολη, ανέθεσα ως αρχείο Ελλήνων μουσουργών στον Κώστα τη γραφή έργου με άμεση αναφορά στη μουσική παράδοση της Τράκης. Ο Κώστας ανταποκρίθηκε ασμένος με τη γραφή του πιανιστικού κύκλου «Αναμνήσεις από τη γη του Ορφέα». Μέρος του παρουσιάστηκε στην εκδήλωση από την κόρη του Νεφέλη, επίσης τα λατούχα πιανίστα και συνθέτρια. Η γραφή του έργου συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε τον περασμένο χρόνο. Είναι, όπως προείπα, αφιερωμένο στον ομιλούντα. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και από βάθους καρδιάς τον ευχαριστώ πολύ. Μετά από 3 χρόνια περίπου, φτάσαμε αισίως στη θαυμάσια αυτή έκδοση από την Κάμπια. Η δημιουργή της εταιρείας, όπως το είπε και η Χρύσα, ευθύς εξ αρχής διέκριναν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αναμνήσεων. Έχοντας ήδη άριστη συνεργασία του με τον Κώστα, του οποίου εξέδωσαν τα 4 χρώματα και 2 παιδαγωγικές μεθόδους με τίτλο «Ξεκινώντας όλα για κιθάρα», ενέταξαν και τις αναμνήσεις στο εκδοτικό κόρπους της Κάμπια. Η έκδοση εκτός από τις παρτιτούρες περιέχει και ψηφιακό δίσκο με φωνογραφημένη ερμηνεία του έργου από τον χαρισματικό πιανίστα Χρήστο Νούλη. Ο κύκλος αποτελείται από 8 πιανιστικές μινιατούρες με αναφορά στο γενέθλιο τόπο του συνθέτη, εξού και ο τίτλος «Αναμνήσεις από τη γη του Ορφέα». Κάθε μία μινιατούρα έχει τον δικό της τίτλο. Όλοι οι τίτλοι είναι προγραμματικοί, δηλαδή παραπέμπουν απευθείας το περιεχόμενο που εύλογα οδηγεί στη διάθεση του συνθέτη να αποκαλύψει μουσικά πλέον την ψυχή. Εκτός από τον ζωνοράδικο χορό, τη δεύτερη μινιατούρα, στην οποία αχνοφέγγουν κάποια μοτίβα παραδοσιακής μουσικής με τη χρήση περίεργων ρυθμών, όπως τα 12-16 και τα 15-16, τα υπόλοιπα μέρη είναι συνθέσεις μνήμης, πρωτότυπα μεν, αλλά το κύτταρο που τα συνθέτει είναι αρχαιοελληνικό, τροπικό σύστημα. Είναι γραμμένα στον Δόριο, τον Ιωνικό, τον Μεξολίδιο και τον Λίδιο τρόπο, όπως τον ίδιο συνθέτει. Εδώ ο ακροατής δεν θα βρει την τέλεια πτώση, την ακροστοιχίδα της λόγιας μουσικής, αλλά ούτε τους μικροδιαστημικούς διαστηματικούς τόνους της Ανατολής, αφού το έργο γράφτηκε για ένα καλό συγκερασμένο κλειδοκύμπαλο, δηλαδή το πιάνο. Ας δούμε τα μέρη με κάποιες λεπτομέρειες. Το πρώτο έχει τον τίτλο «Του χαμού». Ξεκινάμε την έκθεση της μελωδίας και τη συνοδεία Ισοκράτη. Η μελωδία στη συνέχεια εμπλουτίζεται με την εισαγωγή τρίτης φωνής και με ταυτόχρονη μεταφορά της κύριας φωνής στη χαμηλή περιοχή για να δείξει αυτό το βαθύ συνέστημα που προσδιορίζεται από τον τίτλο. Είναι μια τεχνική που απαντά σε ολόκληρο σχεδόν το έργο με αντιστοιχτικούς εμπλουτισμούς από ψευδοκανόνες και μιμήσεις φωνών. Ο ζωναράτικος, το δεύτερο μέρος που σας ανέφερα πριν, χαρακτηρίζεται από την εφάνταστη χρήση των ιδιότυπων ρυθμικών σχημάτων του χορού. Άλλο χαρακτηριστικό είναι η ιδιαίτερη τονισμή σε σημεία άρσης. Επιτυχάνεται έτσι η δημιουργία ιδιόμορφου και ευχάριστου πολυρυθμικού ηχητικού φάσματος, δηλαδή ηχητικών εφέ που συναρπάζουν. Το μέρος αυτό, όπως μου έγραψε ο Χρήστος Νούλης, είναι η μουσική συνάντηση του Κώστα με τον κορυφαίο πιανίστα και συνθέτη της jazz Τσικ Κορία. Ακολουθεί το συναρπαστικό τρίτο μέρος με τίτλο «Μπουκολικό». Πρόκειται για τρίφωνη σύνθεση με κάπως διαφορετική γλώσσα γραφής από την υπόλοιπη συλλογή. Εδώ, ένα μικρό ρυθμο μελωδικό σχήμα, έκτασης ενός μέτρου 4/4, επαναλαμβάνεται συνεχώς, ελαφρώς παραλλαγμένο, σε 3 επίπεδα εξέλιξης και με τέτοιο τρόπο που θυμίζει Μπέλα Μπάρτοκ. Ο συνθέτης το θεωρεί ως το αγαπημένο του. Στο τέταρτο μέρος της ξενιτιάς, η εύστοχη χρήση της Ρε Ελάσσονος μας παραπέμπει στον τίτλο. Απευθύνεται σε όσους Έλληνες μουσικούς βρέθηκαν να μελετούν, να ερμηνεύουν και να συνθέτουν διτρικότροπη λόγη για μουσική μακριά από τον γενέθλιο τόπο τους. Ο συνθέτης δομεί το μέρος αυτό με μια απλή μελωδία που τη χτίζει με φθόγκους μεγάλων αξιών. Η μελωδία, πέρα από την καθιερωμένη αρμονική συνοδεία, εμφανίζεται σε δίφωνη υφή, ελαφρώς παραλλαγμένη από την κύρια, με σκοπό την επίτευξη πρωτόγονου ηχητικού εφέ. Εφέ που στο συνθέτη προκαλεί συγκίνηση, λόγω και της δικής του πολύχρονης απουσίας από τη Θεσσαλονίκη, όπου αντρώθηκε μουσικά. Ακολουθεί το πέμπτο μέρος, της χαράς ή του γάμου. Βασίζεται σε τριμερή ασύμετρο ελληνικό ρυθμό, με έξυπνη μίμηση αρμονικών σχημάτων, που χρησιμοποιούνται στην ενόργανη συνοδεία θρακικών χωρών, δηλαδή από γκάιντα, λύρα κλπ.
Η κύρια μελωδική γραμμή περιέχει τροπικά χαρακτηριστικά αλλά και τριμητόνια που χαρακτηρίζουν τη δημοτική μας μουσική. Για τον Χρήστο Νούλη πάλι, είναι η συνάντηση του Κώστα με τη σπουδαία ζέρα μουσικότη τζαζ Αζίζα Μουσταφά Σαντέχ. Σειρά έχει το μέρος του δάσους που είναι γραμμένο σαν παιδικό τραγούδι στο ύφος του μπαρ. Με την έξοχη εκμετάλλευση των ρεγκίστρων στην ψηλή περιοχή του πιάνου, ο συνθέτης μιμείται εύστοχα ήχους του δάσους όπως και λαϊδήματα πουλιών. Το πρώτο τελευταίο μέρος του αγρού βασίζεται στη χρήση διπλού ισοκράτη που δηλώνει την αναφορά στη δημοτική μουσική. Επίσης, δομείται ως στατηρό ρυθμικό σχήμα διατροχικής εναλλαγής. Σχήμα όπου τα παιχνίδια των αξιών και της διαφορετικής υφής γίνονται πινέλα για δύο ζωγραφικούς πίνακες φυσικών τοπίων. Ο κύκλος κλείνει με το μυρολόγιο, δηλαδή πάλι με τρινητικό μέρος. Εδώ υπάρχει ένα ρυθμικό και μελωδικό σχήμα που επαναλαμβάνεται συνεχώς. Βασίζεται στον αιωλικό τρόπο με τη χρήση ενίοτε της φρύγιας πτώσης. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του θρακιώτικου μυρολογιού. Η μάλλον πεσημιστική διάθεση της αρχής αλλά κυρίως του τέλους των αναμνήσεων μπορώ να την εκλάβω ως μια εξαιρετική μίμηση του κύκλου ζωής. Όπως εύστοχα λέει ο Χρήστος Νούλης, καλεί τον πιανίστα να ξαναγυρίσει στον πυρήνα του ψυχισμού του, να του τιμήσει δηλαδή ότι είναι αρχικά άνθρωπος. Όλα όσα προανέφερα θα ήταν μάλλον έπειτα απτερόεργα, αν δεν είχαμε και το ηχητικό ανάλογο, δηλαδή τη φωνογράφηση του έργου. Ο Κώστας ευτύχησε εδώ στην συνεργασία του με τον Χρήστο. Είναι ένας άρτια καταρτισμένος πιανίστας με λαμπρές σπουδές στο Βασιλικό Κολέγιο του Λονδίνου και διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ. Πιανίστας που παίζει με το σώμα και όχι με τα χέρια. Με τη συνείδηση και όχι με την αντικειμενικοποίηση. Με την ψυχή και όχι με τη γνωστική σκέψη όπως λέει ο Κώστας. Κυρίως με την παρηγορία της ύπαρξης που στο προκείμενο βούτυξε στα βαθιά νερά ενός κόσμου που διαφέρει ριζικά από το γίγνεσθε της προσωπικής του ιστορικής συνέχειας. Με απόλυτη επιτυχία κατάφερε να παρισφρήσει σε ένα μουσικό τόπο, εξερευνώντας μυστικά τοπία που μόνο ένας αληθινός καλλιτέχνης μπορεί να αποκαλύψει. Γι' αυτό μας κατέθεσε μία άψογη ανάγνωση των αναμνήσεων. Τον ευχαριστούμε θερμά. Εξάλλου αμέσως τώρα θα μας δοθεί η ευκαιρία να διαπιστώσουμε την αξιοσύνη του ακούγοντάς τον. Να σημειώσω εδώ ότι το υπέροχο σχέδιο του εξοφύλου υπογράφει η αγαπημένη μας Νεφέλη Μπραβάκη. Εύχομαι τα καλύτερα για την έκδοση και σας τη συνιστώ ανεπιφύλακτα. Ευχαριστώ προς το παρόν και θα επανέλθουμε το μουσικό αλφαβητό κόσμο του Γιώργου Καρακάση. Thank you.
Thank you.
Thank you.